Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση αυτή την ώρα είναι εφιαλτική στον Εύρο. Θα δείτε και τις εικόνες. Η Πολίνα Κολοκοτρώνη θα μας ενημερώσει. Πολίνα. Ρίτσα, δεν λέει να κοπάσει ο πύρινος εφιάλτης στον Εύρο. Πριν από λίγο είχαμε και νέες αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Λευκύμης και του Προβατώνα. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και αγγίζουν τα 5 μποφόρ φούντωσαν το πύρινο μέτωπο με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 στη Λευκύμη και να δοθεί εντολή στους κατοίκους να εκενώσουν προς τον οικισμό του Τυχερού, καθώς οι φλόγες άρχισαν να πλησιάζουν στα πρώτα σπίτια. Λίγο νωρίτερα τους είχε σταλεί μήνυμα ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να αποφευθεί η εκένωση. Αυτήν την ώρα στη Λευκύμη επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, όμως λίγο αργότερα, όταν θα πέσει το φως, τα 4 Καναντέρ, ένα Έριξον και ένα Σινούκ που συνδράμουν από αέρος αναγκαστικά θα καθυλωθούν και όπως φαίνεται η νύχτα στη Λευκύμη θα είναι δύσκολη. Άλλη μια εφιαλτική νύχτα λοιπόν στον Εύρο. Επιμένει, κυρίες και κύριοι, το πύρινο μέτωπο στην περιοχή για 15η μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε δύο σημεία, κοντά στο Σουφλί, όπως ακούσατε και την Πολίνα Κολοκοτρώνη, και στη Δαδιά, με τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Πυρηνική κόλαση για 15η ημέρα στον Εύρο. Το τελευταίο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν μεταξύ των περιοχών Σουφλί, Κορνοφολιά, Δαδιά, Κοτρονιά, Σιδηρό και Γιανούλη. Δύο είναι τα μέτωπα που κυρίως ανησυχούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Το πρώτο εκτείνεται βόρεια της Δαδιάς και οι προσπάθειες εντείνονται για να μην περάσουν οι φλόγες σε σημείο του δάσους που δεν έχει καεί. Το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται σε δύσβατο σημείο κοντά στο Σουφλί, χωρίς ευτυχώς να απειλεί τον οικισμό. Ο τυφώνας, το ειδικά διαμορφωμένο άρμα, προσπαθεί να σβήσει εστίες στο δάσος της Δαδιάς. Το έργο του είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αφού η φωτιά είναι έρπουσα και καίει μέσα στο δάσος, κάτω από τα πυκνά δέντρα. Δυστυχώς, ακόμα μία μέρα η πυρκαγιά συνεχίζει να καταστρέφει ό,τι έχει μείνει όρθιο. Υπάρχουν δύο πυρηνικά μέτωπα, τα οποία δημιουργούν ακόμα προβλήματα στη γύρω περιοχή. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, ήταν επανόρθωτη. Προς το παρόν δεν κινδυνεύει κανένας οικισμός, αλλά αυτό που έχουμε δει σε αυτή τη φωτιά δεν μπορεί να υπολογίσει κανείς αν διατρέξει κάποιο κίνδυνο. Είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε σε συνεργασία. Το δάσος της Δαδιάς φαίνεται να έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες. Από καΐδια από τις φωτιές του Εύρου έφτασαν ακόμη και σε παραλία της Ανατολικής Λίμνου, στην περιοχή Κοκκινόβραχος. Έχει καταστρέψει και το μικρό πυρήνα σε μεγάλο βαθμό και αυτό ξέρετε ότι προεμποδίζει και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο μέλλον της αναπαραγωγής των σπάνιων πτηνών που υπάρχει η περιοχή, Μαυρόγυπες και τα υπόλοιπα που είναι μόνο στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Οι αρχές ερευνούν τις αιτίες εκδήλωσης των πυρκαγιών μετά και τον εντοπισμό κλεμμένων οχημάτων που βρέθηκαν κοντά σε 15 εστίες, όπως αποκαλύπτει η Real News της Κυριακής, που είναι μονοπάτια διακίνησης μεταναστών στις περιοχές Μίσχο και Σάπες Ροδόπης. Με κατεπίγουσα επιστολή του προς όλες τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας ζητά την άμεση εκπόνηση και ολοκλήρωση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, καθώς είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.